Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα ασχοληθώ με την απευθείας ανάθεση των 140.000 περίπου ευρώ που έκανε η κυρία Δήμαρχος για τα λιγοστάσια. Εξάλλου, έχω περάσει από τη διαδικασία των νομικών αναθέσεων προσωπικά και έχω κατηγορηθεί ακόμη και για ποσά ύψους 4.000 ευρώ και όχι για τεπίδους ποσά 140.000 ευρώ. Οπότε, δεν χρειάζεται, έχουν πει άλλοι για αυτή την απευθείας ανάθεση και έχουν γράψει και άλλοι για την απευθείας ανάθεση, άρα δεν κάνουν καμία αναφορά σε αυτό. Επίσης, δεν θα χρησιμοποιήσω βαρύτητες εκφράσεις του τύπου μαριονέτες τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ούτε σκιές ούτε αμφίδελα. Όμως, ένα όχι σε αυτή την απόφαση δεν είναι αρκετό να με καλύψει σε σχέση με την απαξίωση που βιώνει ο θεσμικός ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής από την Δημοτική Αρχή που έχει την διοίκηση του Δήμου αυτή την εποχή, τόσο από τον αντιδημάρχο, αλλά εσχάτως με την απόφαση αυτή και από την ίδια την κυρία Δήμαρχο. Γιατί απλούστατα η κυρία Δήμαρχος, εκμεταλλευόμενη το δημαρχοκεντρικό σύστημα που σωστά ο νομοθέτης δίνει και δυνατότητα της πλειοψηφίας στις δημοτικές αρχές που έχουν ακόμα και η σκηνή της πλειοψηφίας στο λαό του τύπου 1:1000, τους δίνει λοιπόν την πλειοψηφία στην Δημοτική Επιτροπή σε ποσοστό 2/3 και σε ποσοστό 60% του Δημοτικού Συμβούλου να ασκήσουν άνετα τη διοίκησή τους και να επιβάλλουν τις αποφάσεις τους εποφελεί όπως νομίζουν αυτοί για τους συμπολίτες. Η κυρία Δήμαρχος λοιπόν, εκμεταλλευόμενη κατά την άποψή της τον νόμο 3852 του 2010, παράγραφος πάνω άρθρο 58, παράγραφος 2, ότι μπορεί σε κατεπίγουσες περιπτώσεις να κάνει μια απευθείας ανάθεση για μια διαδικασία και στη συνέχεια να το φέρει στη Δημοτική Επιτροπή, μας φέρνει το θέμα αυτό στη Δημοτική Επιτροπή, αφού προηγουμένως έχει κάνει όλη την διαδικασία στις 22 του μηνός. Η Δημοτική Επιτροπή όμως συνεδρίασε και στις 21 του μηνός και στις 22 του μηνός. Και δεν ήρθε το θέμα αυτό στη Δημοτική Επιτροπή, όπως είναι η λογική σειρά των πραγμάτων να έρθει στη Δημοτική Επιτροπή. Έρθει στη Δημοτική Επιτροπή. Εγκρίνεται η μελέτη από τη Δημοτική Επιτροπή, κάνει την πλειοψηφία να την περάσετε ακόμα και εμείς διαφωνούμε. Εγκρίνεται ο τρόπος που θα γίνει η διαδικασία και μετά ακολουθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Μπορώ να το ερμηνεύσω μονάχα μια επίδειξη ισχύως της Δημάρχου σε ασυγκριματικό περιβάλλον. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί, δεν μπορούμε εμείς εδώ στη Δημοτική Επιτροπή να είμαστε ένα απαξιωμένο θεσμικά όργανο, ένα όργανο που ο νομοθέτης έχει δώσει όλες τις αρμοδιότητες για να ασκηθεί η διοίκηση του Δήμου και σε εσάς την απόλυτη πλειοψηφία να την ασκήσετε. Ποιο κάτι πήγω. Υπάρχουν έγγραφα και τα έχω και θα τα προσκομίσω αν τα έχετε από το Γενάρη, από το Δεκέμβρη, το περασμένο έτος, από την Κάδου Καμήλα που επισημαίνουν για το πρόβλημα του Ιδρυστασίου. Έχετε λοιπόν εσείς και το φαίνεται ως κατεπίγω ενώ το γνωρίζετε από το μήνα Γενάρη. Επίσης, το άλλο έγγραφο που επικαλείστε είναι 5 εβδόμων. Εάν δηλαδή μέσα σε 10 μήνες δεν μπορείτε να προγραμματίσετε μια τέτοια διαδικασία που του κατεπίγουν και ξέρετε κάτι. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την έκθεση περιοριστικού συνεδρίου σχετικά του 2023, που δημοσιεύτηκε τον τέταρτο δημοσιεύτηκε μήνα, ο οποίο μιλάει για την κριτική αυτοδιοίκηση και μιλάει κυρίως για αυτή η έκθεση είναι για τις επιθέσεις αναθέσεις. Και ξέρετε τι λέει, τα περισσότερα προβλήματα θα δημιουργούν οι Δήμοι Α βαθμού και τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι έχουν μπερδέψει το απρόβλεπτο του κατεπίγον. Άρα λοιπόν είναι απρόβλεπτο ή κατεπίγον. Κατεπίγον δεν συνεπάγεται. Διότι γνωρίζουμε ότι τα έγγραφα έχουν έρθει εδώ και 10 μήνες. Άρα δεν είναι κατεπίγον. Απρόβλεπτο δεν είναι απρόβλεπτο. Απρόβλεπτο ήταν παραδείγματος χάρη το κολληνητήριο και το φέρατε με ορθή διαδικασία. Και απορώ με εσάς, ενώ έχετε την πεπατημένη, τα έχετε κάνει αυτά και φέρετε ένα τέτοιο θέμα το οποίο θα μπορούσατε να το φέρετε όπως φέρετε το κολληνητήριο, όπως φέρετε το σχολείο του Προβατά, και το πάτε με απευθείας ανάθεση και ορίζεται και η Επιτροπή με διαπραγμάτευση. Ποια Επιτροπή, να κάνει τι αυτή η Επιτροπή. Θα μου πείτε, αφού έγινε η απευθείας ανάθεση, το ποσό καθορίστηκε. Θα μου πείτε, αφού έγινε τώρα η απευθείας ανάθεση, εμείς θα φέρουμε την Επιτροπή διαπραγμάτευσης, αυτή να ξαναδιαπραγματευτεί από ποιον. Σε αυτόν που αναθέσατε, για να κάνω προσφορά, να δεν ήταν κατεπίγοντα έτσι. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Είναι κατεπίγον. Δεν είναι κατεπίγον. Θα το αποδείξουμε και αυτή τη διαδικασία θα προσφύγουμε στην αποκεντρωμένη. Διότι έχουμε τα έγγραφα, τα έχω να τα προσκομίσω ότι είναι εδώ και 10 μήνες γνωστό το θέμα. Μπορεί τώρα να αναρτάτε και να δίνετε η απευθείας ανάθεση
σε κάποιον αυτόν που την έχετε δώσει και μετά να έχετε το θέμα να το ψηφίσουμε μετέπειτα στην δημοτική επιτροπή. Αυτά είναι απαξιότυπότατα. Δηλαδή, εκτιμώ ότι και εσάς δεν θα σας άρεσε να σας πέφτουν έτσι. Για ποιο λόγο συνεχίζετε και κάνετε το ίδιο, ενώ το έχουμε ξανακαταγγείλει και το έχουμε ξαναπεί πάμε πολλές φορές. Ένα τηλέφωνο. Παιδιά, θα κάνουμε αυτό, κύριε συνάδελφε, θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι κατεπίνον και θα το κάνουμε. Δεν θα σας πει κανείς όχι. Αφορά σχολείο. Το μόνο που σας δημιουργούμε είναι ο τρόπος. Αναπτύσσετε το, πάρτε προσφορές και πάρτε την καλύτερη προσφορά και κάντε το. Άρα, φάει δίκιο, κύριε Σουσταντίδη. Δεν είναι από πέρυσι τον Γενάρη, δεν είναι 10 μηνών. Είναι 3 χρόνων. Εδώ και 3 χρόνια κοντά η ορεινή και η κάτω καμήλα έχουν κλειστά λεπτοστάσια. Τι είναι η αλήθεια. Έχουν κλειστά λεπτοστάσια. Έχουν 2 σχολεία σε χωριά που γνωρίζετε τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν, παλιά σχολεία τα οποία θερμαίνονται με κλιματιστικά. Όταν λοιπόν αναλάβαμε, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν αιτήματα και από άλλα λεπτοστάσια, από άλλα σχολεία να ελεγχθούν τα λεπτοστάσια και πήραμε μια απόφαση φέτος να ελέγξουμε τα πιο σοβαρά από αυτά που κρίναν οι υπηρεσίες ότι έχουν θέμα. Όπως και γνωρίζετε επίσης, δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη στον προϋπολογισμό ή στο τεχνικό πρόγραμμα το περσινό για λεπτοστάσια. Ούτε μελέτες υπήρχαν, ούτε είχαν εκδοθεί προσωπικές άδειες, ούτε είχαν γίνει απαραίτητες νομιμοποιήσεις. Και εδώ έρχεται το πολιτικό ζήτημα, το οποίο ποιο είναι, θέλουμε τα σχολεία να θερμανθούν με πετρέλαιο, θέλουμε να λειτουργήσουν τα καλοριφέρ. Ναι, όχι. Θεωρώ ότι η απάντηση όλων μας είναι ναι. Όντως υπάρχει μια γραμμή που περνάει το φυσικό αέριο και περιλαμβάνει σχολεία όπως το 1521, το 1024, το 11ο και το εργαστηριακό κέντρο. Και πάλι συνολικά μιλήσαμε αρκετές φορές με τη διοίκηση του φυσικού αερίου προσπαθώντας να επισπεύσουμε τις διαδικασίες για να μπορέσουμε να συνδέσουμε αυτά τα σχολεία με φυσικό αέριο και να λύσουμε έτσι το πρόβλημα του εργαστηριακού κέντρου που είναι ένα τεράστιο κτίριο. Δουλεύει από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ γιατί στο χώρο εκεί λειτουργεί και εσπερινό. Μας είπαν ότι δεν θα καταφέρουμε φέτος να γίνει αυτή η σύνδεση. Οπότε αυτομάτως πήγαμε στο Plan B, το οποίο ήταν να δούμε τι παρεμβάσεις χρειάζεται να γίνουν στα λεπτοστάσια αυτά. Θεωρώ λοιπόν ότι και κατεπίγον είναι και όχι απρόβλεπτο, γιατί είναι κατεπίγον, γιατί προέκυψε προ ελαχίστων μηνών, δηλαδή ακόμα και στις 5 Ιουλίου να το δούμε, μέχρι τον Σεπτέμβριο που ξεκίνησε Οκτώβριο η διαδικασία είναι μόλις 3,5 μήνες. Και ο χειμώνας έρχεται και όπως καταλαβαίνετε μία άλλη διαδικασία αν ακολουθήσουμε την πατημένη να κλείσουμε το λεπτοστάσιο και να βάλουμε κλιματιστικά σε ένα σχολείο που ζει το εργαστηριακό κέντρο θέλαμε έναν προϋπολογισμό του Δήμου. Οπότε θεωρώ ότι είναι και κατεπίγον κατά τη γνώμη μου και η διαδικασία αυτή δεν μπορούσε να επικοινωνηθεί σε ένα τηλεφώνημα και ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Το 21 ή το 23 θα έπρεπε να είχαν γίνει. Εκεί δεν μείναμε.
Η ουσία όμως είναι τι γίνεται σε σχέση με αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει. Εκείνα δεν σας απασχόλησαν τόσο όσο θα έπρεπε, δυστυχώς. Επομένως, μπορείτε να κάνετε όσες προσφυγές θέλετε στην αποκεντρωμένη, μπορείτε να κατηγορήσετε εμένα και οποιονδήποτε συνεργάτη μου επιθυμείτε ότι αφήνοντας υπονοούμενα από υποβολημιά δημοσιεύματα ότι υπάρχει κάτι από πίσω το οποίο είναι ένα φάντασμα διαπλοκής, όπως θέλετε να το παρουσιάσετε. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Είμαι ξεκάθαρη και στη σεβαστική κοινωνία και ως ιδιώτης και ως δήμαρχος. Πραγματικά συνεχίζουμε με μοναδική προτεραιότητα να λυθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και σωστά προβλήματα που χρονίζουν στο Δήμο μας και ήταν πραγματικά επιλογή δική μου, στην οποία συμφώνησαν και οι συνεργάτες μου, το θέμα της θέρμανσης των σχολείων και των λεπιδοστασίων να αντιμετωπιστεί με τις διαδικασίες αυτές, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα βγει ο χειμώνας και στις σχολικές μονάδες να κάνουμε προβλήματα. Ευχαριστώ.